Χαίρετε κύριε Ιντζέ, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλά, μια χαρά, εσείς? Καλά. Κύριε Ιντζέ, λυκοσυμμαχία η Ευρώπη, Ευρώπη των μονοπωλίων. Τι δουλειά έχετε, τι θέλετε εσείς το ΚΚΕ να επιτύχετε με την κάθοδό σας στις ευρωεκλογές? Δεν είναι η πρώτη φορά, εννοείται, που παίρνετε μέρος. Γιατί να ψηφίσουμε εσάς και όχι τους άλλους που αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των όρων ζωής μας, για να το πω έτσι χοντρικά? Κοιτάξτε, είναι ένα εύλογο ερώτημα που το κάνετε εσείς, το κάνει και πολλοί κόσμος, μπορώ να πω. Και εμείς απαντάμε ξεκάθαρα ότι η ενδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και στο Ευρωκοινοβούλιο θα βάλει σοβαρά εμπόδια σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική που έχει προσχεδιαστεί το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα. Το λέμε με την έννοια ότι δεν είναι κοντή η μνήμη και των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών για το ποια πλώρη έχει βάλει αυτή η ένωση που εμείς τη λέμε Καπιταλιστική Ένωση, Ένωση Πολυεθνικών που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, και ποιος μπορεί σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά να αποτελέσει ένα αντίβαρο, μια αντιλαϊκή κατεύθυνση που έχει πάρει η ρότα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΚΚΕ, που θα παίξει μια γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση και μέσα από το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό σε αυτές τις περιπτώσεις και έξω από αυτό το επόμενο διάστημα. Και εμείς το λέμε καθαρά. Θα πρέπει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην ελληνική κοινωνία, εκφράστηκε και στις προηγούμενες εκλογές, αν το θέλετε και στις εθνικές, αλλά και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, αλλά κυρίως εκφράστηκε και εκφράζεται ακόμα που εκφράζεται και τώρα που μιλάμε, στους δρόμους του αγώνα, στις μεγαλειώδεις απεργίες που έγιναν στις 28 και στις 17 του μηνός που πέρασαν, στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτών, στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των φοιτητών ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στις πολιτικές που υλοποιούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί το 90% περίπου των νομοθετημάτων το προηγούμενο διάστημα στην Ελληνική Βουλή ήταν νομοθετήματα τα οποία τα είχε προστάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί της γι' αυτό ακριβώς, έχουν σημασία οι ευρωεκλογές και έχει σημασία και ο αγώνας που δίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Ιντζέ. Σωστά. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους που... Πολλά αποφασίζονται εκεί, αντικειμενικά. Πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στην επόμενη των εκλογών. Μάλιστα. Και μέσα στη Βουλή, κύριε Ιντζέ, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, κύριε Ιντζέ. Λίγη ώρα πριν παρακολουθούσα δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος με δραματικούς τόνους έλεγε για τον υπαρξιακό αγώνα που δίνει η Ευρώπη, η Ευρώπη που κινδυνεύει σε αυτές τις συνθήκες και η Ευρώπη που πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθεί ότι πρέπει να φροντίζει μόνη της την άμυνά της. Θα πρέπει σε αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις του νέου πολυπολικού κόσμου να ανταποκριθεί με συντεταγμένα, σε μια κατεύθυνση φεντεραλιστική, με μια ομοσπονδιοποίηση, για να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πού συμφωνείτε, πού διαφωνείτε με μια τέτοια προοπτική, κύριε Ιντζέ? Δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί να δώσει συντονισμένα απαντήσεις απέναντι στην Κίνα, στην Αμερική, στις αναδυόμενες τίγρεις της Ασίας? Ναι. Αυτό δεν είναι απαντήσεις, αυτό είναι ανταγωνισμοί, να το πούμε ξεκάθαρα. Ανταγωνισμοί μεταξύ των αστικών κρατών της Ευρώπης, με τις αστικές τάξεις των άλλων χωρών που προαναφέρεται. Όμως, εγώ θα πω ένα πράγμα. Δεν είναι η ίδια η Ευρώπη, αυτή η Ευρώπη που λέει ο κύριος Μακρόν ή ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα ή η κυρία στην Ιταλία, η κυρία Μελωνή κτλ. Η Ευρώπη δηλαδή
των φόρων, η Ευρώπη δηλαδή των φρεγατών αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, στον κόλπο κάτω για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πολυεθνικών, τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Δεν είναι η ίδια η Ευρώπη της αφέμαξης του αγροτικού πληθυσμού πανευρωπαϊκά. Και αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες είχαμε μεγαλειώδεις αγροτικούς αγώνες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν η περισσότερο κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση που προέκυψε. Δηλαδή, οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη ανέπτυξαν συντονισμένες κοινές δράσεις για ένα συγκεκριμένο στόχο, την ανεδόρυνση της ΚΑΠ. Δεν είναι ίδια η Ευρώπη για τον Μακρόν και τους υπόλοιπους που μας έφεραν ως εδώ. Και όταν εννοώ τους υπόλοιπους, εννοώ και σοσιαλδημοκράτες, γιατί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε αυτήν εδώ τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, δεν κυβέρνησαν μόνο οι νεοδημοκράτες ή αυτή η πλευρά, τέλος πάντων, του αστικού κοινοβουλίου. Πώς το λένε, συγκυβερνούν σε άλλες χώρες ή κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, και κόμματα σοσιαλδημοκράτικα, δήθεν με αριστερό πρόσημο, που φέρανε μόνο βάσανα, φορολογία, αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Και αυτό γιατί, ώστε να μπορέσει το μεγάλο αυτό που λέμε εμείς ευρωπαϊκό κεφάλαιο, είτε λέγεται γερμανικό, είτε λέγεται ιταλικό, είτε λέγεται ελληνικό κτλ., να μπορέσει να ανταγωνιστεί με ίσους όρους και καλύτερους το ανταγωνιστικό κεφάλαιο που μπορεί να είναι σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία κτλ. Κτλ. Για αυτούς τους ίδιους λόγους γίνονται και όλες αυτές οι πολεμικές συγκρούσεις και στην Ουκρανία που παίζουν ρόλο. Με βοηθάτε, γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση μου. Πολλής λόγος γίνεται και δικαίως, κατά τη γνώμη μου, φαντάζομαι και κατά τη γνώμη σας, ότι αυτές οι ευρωεκλογές γίνονται σε μια συγκυρία όπου μπαίνονται δύο πόλεμοι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είναι ο πρώτος σε αυτή την κλίμακα πόλεμος που διεξάγεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, και όλες αυτές οι εξελίξεις, αυτές οι σειράξεις, αυτή η προσπάθεια αφανισμού κάθε ικμάδας παλαιστινιακής αντίστασης από το κράτος του Ισραήλ, η σύγκρουση, όχι ευθεία σύγκρουση και με το Ιράν. Πάντως, αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή αποσταθεροποιεί παγκόσμια τα πράγματα. Σε αυτή τη συγκυρία, οι ευρωεκλογές αυτές αποκτούν ξεχωριστή σημασία, σωστά? Και να μην ξεχνάμε ένα πολύ βασικό πράγμα που είχε προειδοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι όλη αυτή η ιστορία, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, διαδραματίζεται στις πλάτες ενός ηρωικού λαού που λέγεται Παλαιστινιακός λαός, που έχουν πέσει πάνω του τα κοράκια του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τον αφανίσουν. Και σε αυτό το πράγμα παίζει πολύ σοβαρό ρόλο και η δικιά μας η ελληνική κυβέρνηση. Επιτρέψτε όμως, κύριε Ιντζέ, αυτή τη φορά όμως Ανατολής, και αλλά η αφορμή που έδωσε η Χαμάς δεν ήταν μια. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Χαμάς ήταν πραγματικά φοβερό τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι. Η Χαμάς και η λειτουργία της Χαμάς ή γενικότερα όλες οι εξελίξεις που συντελούνται ανάμεσα στην Παλαιστίνη και στις υπεραλιστικές δυνάμεις συνέβησαν τώρα εδώ και ένα χρόνο ή συνέβησαν τώρα από το Μάρτιο? Όχι. Όχι, αλλά αυτό που συνέβη αυτή τη φορά πάει δεκαετίες πίσω. Υπερεύει πραγματικά τα έσκαμενα. Μιλάμε για μια γενοκτονία. Επί της ουσίας μιλάμε αυτή τη στιγμή για 40.000 νεκρούς που επί της ουσίας είναι οι περισσότεροι μανάδες και μικρά παιδιά, γιατί για να μπορέσουν να παίξουν ρόλο και να έχουν την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα σκοτώνοντας έτσι τον Παλαιστινιακό λαό. Το ίδιο πράγμα και σε χειρότερη μορφή γίνονται αναμπάμπα παντάμ στην ιστορία. Και δεύτερον, για παράδειγμα, η Ουκρανία
σε αυτή τη φάση δεν είναι τυχαίο γεγονός το γεγονός ότι έχουν πέσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια με προπροταγωνίστρια την Ελλάδα ώστε να ενισχύσουν την κατάσταση με τον Ζελένσκι για να μπορέσουν να παίξουν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια και τα αμερικάνικα μονοπόλια στην περιοχή ενάντια στη Ρωσία. Εσείς λέτε, προτάσετε και είναι αυτονόητο το ρόλο των μονοπωλίων. Ο αντίλογος είναι ότι δεν θα αφήσουν τον Πούτιν, γιατί αν σήμερα ο Πούτιν κατακτήσει την Ουκρανία, αύριο μπορεί να του ανοίξει όρεξη να κατακτήσει την Πολωνία, για παράδειγμα. Τι απαντάτε σε αυτό το ερώτημα? Εμείς λέμε, νομίζω εύλογο. Εμείς λέμε ότι το έχει αποδείξει η ιστορία, και μάλιστα η πρόσφατη ιστορία, ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες περιοχές, ότι όσο υπήρχε το σοσιαλιστικό μπλοκ σε εκείνες τις χώρες, αυτοί οι δύο λαοί, και όχι μόνο οι δύο αυτοί λαοί, και οι υπόλοιποι λαοί γύρω-γύρω ζούσαν ειρηνικά. Αυτό το μπλοκ κατέρευσε τώρα, κύριε Ιντζε. Περσινά ξυνά στα φύλλα, επιτρέψτε. Είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή επικρατούν τεράστιοι ανταγωνισμοί μεταξύ μεγάλων αστικών τάξεων, που στην ουσία αυτός που θα την πατήσει στο φινάλε είναι η λαοί της περιοχής. Δεν χωρίζει τίποτα τον ουκρανικό λαό από τον ρώσικο, από τον λευκορώσικο, από τον ελληνικό, από τον τούρκικο κτλ. Αυτό που πρέπει να βάλουν πλώρη αυτοί οι λαοί και η δικιά μας η εργατική τάξη είναι να αποδεσμευτεί από αυτές τις καταστάσεις, να βάλει πλώρη ώστε να αλλάξει η κατάσταση στο επίπεδο της οικονομίας, στο επίπεδο της κοινωνίας, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους και να αποτινάξουν αυτούς τους ανταγωνισμούς. Κύριε Ιντζέ, επιτρέψτε μου τώρα, σε αυτό το σημείο θα σας διακόψω. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της εκπομπής και θα επιστρέψουμε για να σας ρωτήσω το κλασικό. Ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές? Κάντε λίγο υπομονή, να δείξουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε. Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της αποψινής εκπομπής. Είναι μαζί μας μέσω Skype ο Κωστής Ιντζές, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Ιντζέ, ποιος είναι ο στόχος? Τι ζητάτε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πριν πω. Παρακαλώ. Επί της ουσίας μιλάμε για ένα μπλοκ δυνάμεων, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, που μαζεύονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά παραγγελία των επιχειρηματικών λόμπι αποφασίζουν... Έχουν σημαντικές διαφορές όμως αυτά τα κόμματα που είπατε τώρα. Η Ελληνική Λύση με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ιδιαίτερα κοινά σε αυτά. Κάνω λάθος? Θα σας πω, ναι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό κάνετε λάθος. Θα σας πω όμως ένα λεπτό. Ότι συναποφασίζουμε τα επιχειρηματικά λόμπι για τα νομοθετήματα που θα περάσουν και στη χώρα μας. Και αυτό είναι, αποδεδειγμένο, όπως σας είπα νομίζω και πριν, ότι το 90% αυτών των νομοσχεδίων που περάσαν τα τελευταία χρόνια από την Ελληνική Βουλή ήταν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Πρώτον. Δεύτερον, το 90% των νομοσχεδίων της Ευρωβουλής που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ, στο 90%. Στο 75% και πλέον τα 100% το ψήφισε το ίδιο πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 54% περίπου των ίδιων ψήφων της Νέας Δημοκρατίας ήταν και η ψήφη της Ελληνικής Λύσης. Επί της ουσίας συμφωνούν στον πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι και να λένε. Όποια κοκορομαχία και αν συμβεί, είτε στην ελληνική τηλεόραση, είτε στην ελληνική βουλή, τα ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αμήλικτα. Οπότε με αυτή την έννοια υπάρχει ένα μεγάλο αντίβαρο σε αυτή την πολιτική που λέγεται ΚΚΕ, που πρέπει στις 10 του Ιουνίου, να βγει πολύ πιο δυνατό, ώστε και μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που ενισχύθηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά κυρίως μέσα από τον αγώνα για μισθούς,
για δικαιώματα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε να καταργηθούν άδικοι νόμοι όπως αυτό το φορολογικό που πλήττει χιλιάδες των χιλιάδων αυταπασχολούμενων εμπόρων και επαγγελματιών, για την κάλυψη των αναγκών της αγροτιάς, θα είναι μπροστά το ΚΚΕ όπως ήταν και το προηγούμενο διάστημα και πριν τις εκλογές. Εμείς δεν λέμε ψηφίστε το Κομμουνιστικό Κόμμα και θα σας λύσει τα προβλήματα, όπως λένε οι άλλοι φυσικά λέγοντας ψέματα. Εμείς λέμε ψηφίστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ώστε στις 10 του μηνός να είμαστε από καλύτερες θέσεις, για να σημάνει ακόμα μεγαλύτερη αντεπίθεση, για να σημάνει ακόμα μεγαλύτερη αμφισβήτηση στην κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το απέδειξε ο ελληνικός λαός ότι μπορεί να το κάνει, ώστε να μην έχουμε το επόμενο διάστημα άλλο πετσόκομα μισθών, να μην έχουμε άλλα εγκλήματα στα τρένα και στα τέμπη, να μην έχουμε άλλους άνεργους, να μην έχουμε άλλα σπίτια ξεριζωμένα από τους πληστηριασμούς, από τα κοράκια των τραπεζών. Γιατί σε όλους αυτούς τους αγώνες ήταν, είναι και θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά, μαζί με το λαό. Μάλιστα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Και ζητάει το καλύτερο δυνατό φυσικά για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ούτε αγώνας για το lifestyle, ποιος είναι γνωστός και ποιος δεν είναι γνωστός στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, και εμείς θα το πούμε πολύ συγκεκριμένα ότι οι υποψήφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι γνωστοί και πρέπει να είναι γνωστοί μέσα στο λαϊκό κίνημα, είναι γνωστοί μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης, είναι γνωστοί άνθρωποι του μόχθου, της δουλειάς, της αγροτιάς των αυταπασχολούμενων, και δεν περιμένουμε από γνωστούς τηλεπερσόνες να μας σώσουν. Μάλιστα. Από ποια, από μια βάρβαρη πολιτική που οι ίδιοι εφαρμόζουν. Αυτοί και τα πολιτικά κόμματα. Μάλιστα. Που υπηρετούν κύριε την Ευρωπαϊκή. Ιντζέ, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ τα καλύτερα εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.